Να πούμε στη Βέρεια να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία, γιατί όπως ξέρετε είμαστε εδώ από χτες και θα μείνουμε και σήμερα. Δυστυχώς δεν έχουμε δει να γυρίσουμε πίσω και γι' αυτό ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για το γύρο για την προπόνηση και γενικά για τη φιλοξενία. Ήταν ένα παιχνίδι κυπέλου, ξέρουμε ότι ούτε εμείς ούτε η Βέρεια θα κατακτήσει το κύπελο, αλλά από τη στιγμή που ήρθαμε εδώ ήμασταν υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε την πρόκληση. Νομίζω ότι η Βέρεια κέρδισε δίκαια και της αξίζουν συγχαρητήρια. Νομίζω ότι ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο μετά το 20-25 είχε καλύτερη κυκλοφορία από εμάς. Προσπάθησε να παίξει πιο ορθολογικά. Μπορεί να μην γίνανε πολλές φάσεις, αν δεν κάνω λάθος μια ευκαιρία είχε, αλλά εμείς δεν ήμασταν καθόλου καλοί στο κράτημα της μπάλας. Στο δεύτερο ημίχρονο παρόλο που μιλήσαμε τα παιδιά και νομίζω ότι στο κέντρο ισορροπήσαμε πάρα πολύ, δεχτήκαμε όμως ένα πολύ κρύο γκολ το πρώτο, θα έλεγα. Μετά αμέσως ήρθε και το δεύτερο και εκεί νομίζω τελείωσε το παιχνίδι. Σίγουρα προσπαθήσαμε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε την ευκαιρία με το δοκάρι. Θα μπορούσε να διαιτητής να μας δώσει και το πέναλτι, αλλά έτσι έγινε αυτό στο Μινακούσιο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ ήταν πάρα πολύ δύσκολα και σε εμάς κυπέλλου, μια ομάδα όπως είναι η Βέρεια, να το διαχειρίσει και καλά το παιχνίδι. Αν θα έπαιρνε το δοκάρι το δικό μας στο τέλος εκεί με τον Παπαδόπουλο, ίσως να μπορούσαμε στα τελευταία 7-8 λεπτά να μπορέσουμε να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσια. Νομίζω ότι δίκαια κέρδισε η Βέρεια και της αξίζουν συγχαρητήρια. Ο στόχος του Διαγόρα στο κοινό πρωτάθλημα. Ο στόχος του Διαγόρα είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, είναι μια ομάδα που πάνω απ' όλα έχει υγεία. Νομίζω ότι θα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα ξανάρθουμε εδώ πέρα την άλλη Κυριακή. Σίγουρα το πρόγραμμα μας είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά είμαστε μια ομάδα που νομίζω ότι και στα αθλητικά δείξαμε, αλλά και στο Super Cup εκεί με την Ρόδο, ότι είμαστε μια ομάδα αρκετά δυνατή και νομίζω ότι με πολλή δουλειά σίγουρα ότι όλα θα πάνε καλά. Από το σημερινό παιχνίδι μπορούμε να πούμε ότι βγήκαν κάποια συμπεράσματα για το μέλλον των ομάδων, των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Κοίταξε να δεις, όλα τα παιχνίδια για μένα είναι κριτήριο. Σίγουρα ότι δεν θα παίξουμε έτσι, δεν θα παίξουμε έτσι. Σίγουρα δεν θα έχουμε αυτό το σχηματισμό. Σίγουρα μπορεί να μην έχει κυβέρνηση μας. Είναι πολύ δύσκολο για μας η κλήρωση να παίξουμε με μια ομάδα δύο φορές στην έδρα της, αλλά είναι και πολύ δύσκολο μια ομάδα να μας κερδίσει δύο φορές. Όπως και το αντίθετο. Εμείς είχαμε την τύχη, αν θες την ατυχία, να έρθουμε δύο παιχνίδια σε μια εβδομάδα με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα, ότι θα το δείτε κι εσείς, ότι για μένα μια νίκη δεν σε φέρνει ούτε στην παράδεισο ούτε μια ήττα στην κόλαση. Νομίζω ότι όλα θα κρυθούν στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Πολλές ομάδες διαβάζω ότι είναι φαβορί, είναι ότι σχεδόν έχουν κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα στην κατηγορία τη δικιά μας. Είδα όμως ότι παίξαν ομάδες γάμα εθνικής Δέλτα που είναι εκεί στο κύπελλο και δεν τα καταφέραν ή τα καταφέραν πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό καλό είναι να κρατάς μικρό καλάθι και να δούμε μετά από 5-6 παιχνίδια που θα δεις την κάθε ομάδα που θα είναι. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να ευχηθώ στον κύριο Παπαδόπουλο καλή χρονιά για την ομάδα του και στους ποδοσφαιριστές του Διαγόρα να έχουν υγεία και να πραγματοποιήσουν τους στόχους που έχουν θέσει σαν ομάδα. Είναι μια ομάδα ιστορική, μια ομάδα που πιστεύω ότι θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στην κατηγορία, γιατί έχουμε ένα από τους πιο έμπειρους προπονητές και δεν το λέω για να ευλογήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, ξέρουμε ποιος είναι. Και μόνο η παρουσία του στην ομάδα είναι δεδομένο ότι ο Διαγόρας θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ένα παιχνίδι κυπέλλου με τις όποιες ιδιαιτερότητες. Όπως είπε και ο Σούλης, κληρωθήκαμε να παίξουμε δύο παιχνίδια πολύ κοντά, ένα για το Κύπρο και ένα για το πρωτάθλημα. Αλλά σήμερα, σαν πρώτο επίσημο παιχνίδι στην έδρα μας, θέλαμε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί, να παρουσιαστούμε έτοιμοι για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες του να περάσουμε στην επόμενη φάση. Πιστεύω ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά όσον αφορά τη διαχείριση του παιχνιδιού απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος είχε καλή οργάνωση στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά θεωρώ σήμερα, όπως τονίσαμε μέσα στην εβδομάδα, κυρίαρχο στοιχείο θα ήταν για την διαχείρισή του η υπομονή. Κάτι το οποίο φάνηκε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με καλό passing game, με καλή κατοχή. Και φυσικά όλα αυτά τα παιχνίδια όταν πετυχαίνει ένα γκολ γρήγορο, κάτι που πετύχαμε στις αρχές του δεύτερου χρόνου, μπορέσαμε και απελευθερωθήκαμε ακόμα καλύτερα και θεωρώ ότι με την επίτευξη του δεύτερου γκολ τελείωσε και το παιχνίδι. Σίγουρα στην φάση που έκανε ο Διαγόρας με το δοκάρι, είχε ακόμα λίγα λεπτά, θα μπορούσε να πάρει άλλη ροή το παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά σήμερα, όπως είπε και ο coach, δίκαια πήραν αυτή την νίκη. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτό το παιχνίδι μας δίνει την πρόκληση για την επόμενη φάση που θα βρούμε αντίπαλο τον Λεβαδιακό, άλλη μια ομάδα η οποία ήταν χρόνια στη Super League. Είναι κίνητρο για μας.
θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι μας, να βρούμε διάρκεια, να βρούμε ρυθμό, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στις 2 Οκτώβρη, όπου πάλι θα βρεθούμε αντίπαλοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και το παιχνίδι πρωταθλήματος, που σίγουρα είναι αυτονόητο ότι θα είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν το σημερινό. Πάλι να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, τα κεφάλια κάτω. Σήμερα ξεκινήσαμε τις επίσημες υποχρεώσεις και περιμένουμε με λαχτάρα πλέον και την έναρξη του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα Γολγοθάς, που όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Και εμείς θέλουμε να είμαστε ομάδα της πράξης. Είχατε να ακούσετε κάτι από τον κύριο Παπαδόπουλο? Θεωρώ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον δεν έχει κανένα να κρύψει τίποτα. Και εμείς τους ξέρουμε και οι αντίπαλοι μας ξέρουν. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βρεθούν στο παιχνίδι οι παίκτες μας, για να μπορούν να προχωρηθούν σε αυτά τα ερεθίσματα που θα υπάρξουν μέσα στο παιχνίδι. Ο Στάμου, ο Δημήτρης είναι κληρινής, έχει 39 πυρετό, αμυγδαλίτιδα. Σήμερα ο γύρος Καθαρούδης έχει ένα βαρύ διάστρεμα. Ο Μελικιώτης έκανε κάποια ράματα κάτω από το πηγούνι. Αλλά θεωρώ μέσα στην εβδομάδα θα τα διαχειριστούμε και θα επανέλθουν όλοι στην αμαζόνηση.